Λοιπόν, ο κύριος Σπυρόπουλος είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Σπυρόπουλο, γραμματέα του Πασόκ. Εκεί και αν μηδένισε το κοντέρ, πάλι από την αρχή. Όχι, λέγαμε. Αλλά την αρχή, όχι. Όχι, γιατί δεν είναι η επανεκλογή, αναβαπτισμένος ο κύριος Ανδρουλάκης. Βέβαια. Ναι, αυτό εννοούμε. Αυτό είναι σωστό. Γι' αυτό το λέμε. Και τι κάνουμε τώρα, θα υπάρχει ένα μήνυμα, έτσι και αλλαγών. Έτσι δεν είναι, προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε τι επίπεδο. Κοιτάξτε, το πρώτο σημαντικό μήνυμα, το οποίο έστειλαν οι 300.000 πολίτες, μέλη και φίλοι της παράταξης, και έστειλαν μαζικό και τη Δεύτερη Κυριακή, είναι ότι πλέον η κοινωνία έχει ανάγκη ένα μεγάλο, ισχυρό, δυνατό ΠΑΣΟΚ. Με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, με πρόσωπα, αλλά και ιδέες και ρεύματα και πολιτικές, οι οποίες μπορούν να αγκαλιάσουν μια μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως να δημιουργήσουν ξανά μια μεγάλη παράταξη. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μετατραπεί από ένα κόμμα το οποίο είχε μετατραπεί σε μικρό κόμμα τα προηγούμενα χρόνια, που όλοι εσείς δημοσιογράφοι μας ρωτούσατε με ποιον θα πάτε την επόμενη ημέρα, ως συμπλήρωμα σε μια κυβέρνηση, πλέον σε μια μεγάλη παράταξη που θα αγκαλιάσει τις αγωνίες και την ελπίδα που πρέπει να δημιουργηθεί ξανά για μια νέα εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Είπατε κάτι λίγο από αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα, κατά την άποψή μου. Είπατε κάτι πριν και το σημείωσα για το βράδυ της Κυριακής, εδώ στην έκτακτη εκπομπή που είχαμε, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει απέναντι από το βράδυ της Κυριακής την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να είναι ο άλλος πόλος το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σπυρόπουλε. Κοιτάξτε, το βασικό το οποίο. Το λέμε αυτό για να το συμπληρώνω, να απαντήσετε συνολικά, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις τώρα έχουν 15, 16, κάποια εταιρεία 17. Καταλάβατε, ως εμείς να φτάσει σε ένα ποσοστό κυβερνησιμότητας, έχει μια διαδρομή ακόμα. Σωστό. Μεγάλη. Εμείς είμαστε απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, γιατί θεωρούμε ότι δημιουργούν ακόμα περισσότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία και δεν λύνουν μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων. Η βασική μας επιδίωξη δεν είναι να κάνουμε ένα πόλεμο στην κυβέρνηση. Η βασική μας επιδίωξη είναι να διαμορφώσουμε αυτές τις λύσεις που κατά την άποψή μας, θα λύσουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Άρα να έχετε την εναλλακτική πρόταση. Την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε, όχι να γκρεμίσουμε. Και αυτό είναι, νομίζω, και το μήνυμα της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα που είχαμε κατέβει και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, με μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με μια σύγχρονη Ελλάδα, μια δυνατή Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Αλλά αυτό πρέπει να εμπλουτιστεί ακόμα παραπάνω και κυρίως πρέπει να επικοινωνηθεί στους πολίτες. Το μεγάλο πρόβλημα, κατά την άποψή μου, του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, που δεν μας έδωσε και τη μεγάλη άνοδο, γιατί άνοδο έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε, αλλά αυτή την εκτείναξη και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι ότι δεν πέρασε στους πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα πέρα από σοβαρό, πέρα από ένα κόμμα με ικανά στελέχη, ότι έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις στην καθημερινότητά τους, στα προβλήματά τους. Αυτό, γιατί είπατε τώρα για τα αστικά κέντρα, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Θα μπορεί, ας πούμε, η νέα ανθρωπογεωγραφία του κόμματος, π.χ. ο κ. Γερουλάνος και η κ. Διαμαντοπούλου, πήγαν καλά στα αστικά κέντρα, να μπουν σε ένα πλαίσιο, σε μια ομάδα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα εκεί? Γιατί στην Αθήνα δεν ακούγεται τόσο το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Και στη Θεσσαλονίκη. Στις μεγάλες πόλεις. Κοιτάξτε, ο Παύλος Γερουλάνος δεν είναι νέο πρόσωπο, ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι βουλευτής της ΑΛΦΑ Αθήνας. Η Άννα Διαμαντοπούλου επέστρεψε στην ενεργό πολιτική, στην ενασχόληση του ΠΑΣΟΚ μετά από κάποια χρόνια. Έφεραν, αλλά σίγουρα. Πολλές ψήφους όμως. Βγήκανε μπροστά όμως. Αυτό λέτε. Εκεί θα πάω. Αλλά σίγουρα όλη η καμπάνια που κάνανε, ο τρόπος με τον οποίο αυτούς τους τρεις μήνες παρουσίασαν την υποψηφιότητά τους στα μέλη και τους φίλους της παράταξης και κυρίως στην κοινωνία. Κινητοποίησε κόσμο. Αυτό είναι. Άρα εσείς πρέπει να το αξιοποιήσετε. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσετε. Και κατά την άποψή μου, είναι δεδομένο ότι και αυτές οι προσωπικότητες, όπως και άλλες προσωπικότητες, πρέπει σίγουρα να αξιοποιηθούν. Πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έχοντας ένα σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους που πιστεύουν και σε πρόσωπα, πιστεύουν και σε ιδέες, και να τους φέρουμε κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σπυρόπουλε, εσείς είστε από τα πρόσωπα που είστε κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, μάλιστα. Η ηγετική ομάδα βάζει θετικό πρόσημο σε εσάς. Αν και μάλιστα μετά τις ευρωεκλογές, εσείς κιόλας θα θέλατε να παραιτηθείτε, μείνατε στη θέση και φαίνεται ότι έτσι θα πάει τώρα ως το συνέδριο. Το λέω αυτό, γιατί για παράδειγμα η δικιά σας θέση, γιατί μπορεί να αξιοποιηθείτε κάπου αλλού και το λέω τυχαία, επειδή είστε εδώ μπροστά,
από όσο μαθαίνω στο ρεπορτάζ, η δικιά σας η θέση, όπως η θέση του εκπροσώπου τύπου, είτε ένα νέος διευρυμένος πρωινός καφές, είτε μια σκιώδη κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι τα οποία θα τα αποφασίσει ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς μπορεί να αξιοποιήσει όλο αυτό που λέμε τώρα. Καταλάβατε. Και είναι σημαντικό αυτό το πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση, παύλα αξιοποίηση από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένας δεν είναι κολλημένος σε καμία θέση. Εγώ το είπα κιόλας ότι εσείς, θα το λέω το μπροστά σας, ότι εσείς μετά τις ευρωεκλογές είπατε ότι εγώ κιόλας, τουλάχιστον αυτό έμαθα εγώ. Εγώ είμαι εδώ και παρετούμε. Εδώ είναι η παρέτησή μου. Και συνεχίσατε κανονικά. Δεν τη δέχτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μαθαίνω ότι θα πάτε έτσι στο συνέδριο, τουλάχιστον. Εμείς όλοι που μείναμε στα πιο δύσκολα της παράταξης, είμαστε τώρα χαρούμενοι γιατί το ΠΑΣΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ναι. Και αυτό έγινε με αγώνα τα τρία προηγούμενα χρόνια. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι κι εγώ. Από τη θέση του γραμματέα, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις και κερδίσαμε το μεγάλο στοίχημα. Ποιο ήταν το μεγάλο στοίχημα? Το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει να είναι ένα κόμμα συμπλήρωμα και το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει ως πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό για να ικανοποιήσουμε κάποιο δικό μας εσωτερικό, αν θέλετε, εσωτερική επιδίωξη. Αλλά γιατί πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει νέες λύσεις ξανά στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Άρα λοιπόν, εμείς θα συμβάλλουμε και εγώ προσωπικά θα συμβάλλω. Σε ό,τι μου ζητήσει ο πρόεδρος, σε ό,τι μου ζητήσει η παράταξη, να είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Το εμείς πρέπει να μπει μπροστά, η συλλογική προσπάθεια πρέπει να μπει μπροστά από οποιοδήποτε προσωπική επιδίωξη. Την προσωπική σας άποψη. Το βράδυ του πρώτου γύρου ήταν 6 υποψήφοι, στο δεύτερο γύρο 2 υποψήφοι. Θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, από εδώ και πέρα? Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης που επανεκλέχθηκε και οι 5 συνυποψήφοι του. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο, ο πρόεδρος θα βρει τον τρόπο με την καλύτερη δυνατή συνεννόηση για να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση και φυσικά των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, πάρα πολλών στελεχών του κόμματος. Ανά όλη την Ελλάδα, ναι. Εδώ πρέπει να γίνει μια συστράτευση πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν είναι ένα στοίχημα 2, 3, 5, 10 ανθρώπων. Καταλαβαίνετε ότι το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να αποκτήσει ξανά αυτή τη μεγάλη δεξαμενή και να προσελκύσει και να δημιουργήσει ξανά μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, γιατί εμείς αυτό θέλουμε, πρέπει να κινητοποιηθούν πάρα πολλές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, δόξα τω Θεώ, υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν πολλά πρόσωπα. Πάντως, εσείς από την προηγούμενη πολιτική περίοδο, κύριε Σπυρόπουλε, στις αδυναμίες που υπήρχαν στη λειτουργία του κόμματος ή της κοινοβουλευτικής ομάδας, τι θα εντοπίζατε περισσότερο, δηλαδή τι θα λέγατε στον κ. Ανδρουλάκη ότι πρέπει να αλλάξει, σίγουρα, άμεσα? Για μένα το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, είναι η εξωστρέφεια και η επικοινωνία των θέσεών μας με την κοινωνία. Ξέρετε, οι πολίτες δεν παρακολουθούν επί ώρες ούτε τηλεόραση, ούτε ενημερώνονται μέσα από τις εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα για το τι συμβαίνει. Πρέπει με γρήγορα μηνύματα και με πολύ πιο άμεσο τρόπο να περνάνε οι απόψεις μας μέχρι και τον τελευταίο. Άρα λοιπόν το πρώτο μεγάλο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι προφανές ότι και το κόμμα πρέπει να γίνει... να το αισθάνονται τουλάχιστον τα μέλη και οι φίλοι της παράταξης πιο κοντά. Και να αισθάνονται ότι με τη δική του συμμετοχή μπορούν να διαμορφώσουν πράγματα. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή τα τελευταία 2,5 χρόνια με τους τομείς του κόμματος. Δώσαμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα στον κάθε πολίτη να καταθέσει το βιογραφικό του, τις γνώσεις του, την εμπειρία του σε ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλει να δραστηριοποιηθεί. Και με αυτό. Να μπορέσει να διαμορφώσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το πετύχαμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Προφανώς πρέπει να βελτιωθεί ακόμα παραπάνω, έτσι ώστε το κόμμα να γίνει περισσότερο ανοιχτό και οι πολίτες και τα μέλη να νιώθουν ότι συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση. Είπατε πριν για κινητοποίηση δυνάμεων εκτός των άλλων, και να ανοίξει το κόμμα και να κινητοποιηθούν ευρύτερες δυνάμεις. Αυτό σημαίνει, επειδή το ζήσατε και στο πετσί σας, να φεύγουν στελέχοι σας, να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα ή στελέχοι να μένουν στην άκρη. Για παράδειγμα, και η Διαμαντόπουλου ήταν στην άκρη, όπως είπατε, και επέστρεψε. Κάποιοι άλλοι πήγαν σε άλλα κόμματα, μπορεί να κατέβηκαν και υποψήφοι, μπορεί να πήραν και θέσεις. Έχουν θέση αυτή στο νέο ΠΑΣΟΚ, κύριε Σπυρόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένο και το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι θέλει και χρειάζεται και έχει ανάγκη και είναι η επιδίωξή μας να προσελκύσει όσο να δούμε περισσότερους πολίτες που θα στηρίξουν αυτή τη νέα προσπάθεια. Από την αριστερά μέχρι το κέντρο που ψήφισαν διαφορετικά κόμματα στις προηγούμενες εκλογές, είναι προφανές.
Γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά τη μεγάλη παράταξη. Δεν είμαι της άποψης σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να γίνει ένα αλυσβερίσι θέσεων. Δεν είμαι της άποψης ότι οι παλιοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι επέλεξαν μια καρέκλα εξουσίας, θα μπορούν να γίνουν μέρος αυτής της νέας προσπάθειας. Πιστεύω και το γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα και άνθρωποι της κοινωνίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, που άλλοι συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια ή στην δράση της παράταξης τα τελευταία 3 χρόνια, ή άλλοι μας παρακολουθούν, αλλά θέλουν τώρα να μπουν σε την προσπάθεια, που είναι πάρα πολύ άξιοι. Και μπορούν να γίνουν τα νέα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ στη νέα αυτή εποχή. Ξέρετε, γίνεται επειδή... Δεν αποκλείω. Εγώ δεν βάζω επιτηρίδες, ούτε προσπαθώ να αποκλείσω τον οποιοδήποτε. Λέω όμως ότι στην πολιτική χρειάζεται πάνω απ' όλα η ηθική και πάνω απ' όλα η συνέπεια λόγων και πράξεων. Επειδή είστε πολιτικών και καταλαβαίνετε τώρα το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο και στο χέρι σας φυσικά είναι όλων στο ΠΑΣΟΚ να είναι και πιο μετά, είναι ένα ελκυστικό προϊόν. Βλέπετε τι γίνεται στην ευρύτερη και την αριστερά, βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα πούνε κάποιοι, και εγώ και λέω από τα αριστερά, μπορεί κιόλας και από τα δεξιά. Κάποιοι που μπορεί να λοξοδρόμησαν προς τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά λέω τώρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των τελευταίων εξελίξεων, σου λέει εδώ είμαστε, να το ΠΑΣΟΚ, δυναμώνει. Άρα είναι ένα ελκυστικό προϊόν. Μήπως θα θέλουν να επιστρέψουν? Μα εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε το ΠΑΣΟΚ ως ένα ελκυστικό προϊόν, κυρίως στους πολίτες. Όχι στα στελέχη τα οποία ψάχνουν να βρουν στασίδια εξουσίας. Πρόσεξε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε μια παράταξη η οποία πάνω απ' όλα ακούει τους πολίτες και θέλει να δώσει όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά τους. Ούτε για να κάνουμε πόλεμο, όπως σας είπα πριν. Εμείς θα κάνουμε μια αντιπολίτευση σκληρή αλλά επικοδομητική. Δεν θα κάνουμε λαϊκισμό, δεν θα πούμε εύκολα λόγια, δεν θα δώσουμε ψεύτικες υποσχέσεις για να επιστρέψουμε ξανά στην διακυβέρνηση του τόπου. Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα πληρώσαμε στο παρελθόν και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και πάντως, νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι παρέμεναν στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει την αυτονομία του, έτσι, μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτή η διεύρυνση που λέτε, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κεντροδεξιό και λίγο κέντρο και λίγο κεντροαριστερό. Αυτή η διεύρυνση θα αφορά μόνο ψηφοφόρους, θα αφορά και πολιτικά ρεύματα, μπορείτε να μπείτε σε ένα διάλογο και με κόμματα στο εγγύς μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα. Το ότι μπορεί να αγκαλιάσει πολίτες που έχουν κάνει και άλλες επιλογές, αυτό ναι, είναι προφανές ότι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα. Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αγκαλιάσει τις αγωνίες ανθρώπων και ρευμάτων και προσωπικότητων που αγωνιούν για το μέλλον αυτού του τόπου. Αυτή είναι και η αγωνία η δικιά μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη? Προφανές ότι έχει η κυβέρνηση. Πώς θα αλλάξει αυτό αν δημιουργηθεί ξανά μια ελπίδα? Πώς δημιουργείται η ελπίδα? Αν κινητοποιηθούν δυνάμεις, τρέξουμε πάρα πολύ, φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με λύσεις για τον ελληνικό λαό. Να ξέρει ο κάθε πολίτης ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επανέλθει στη διακυβέρνηση του τόπου και να έχει συγκεκριμένες λύσεις αποτυπωμένες για την παιδεία, για την υγεία, ευρύτερα για το κοινωνικό κράτος, για το μεγάλο ζήτημα της στέγασης, για το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και πού πηγαίνει αυτή η ανάπτυξη και πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς του μέσου πολίτη, του μέσου εργαζομένου, ο οποίος πρέπει να έχει μια καλύτερη καθημερινότητα. Το πώς δεν θα πάμε σε μια ανάπτυξη real estate όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια. Ξέρετε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα του κάθε εργαζομένου. Αυτά θα δώσουν, κατά την άποψή μου, τη δυνατότητα να συναυθεί ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης της κοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, όλα αυτά που περιγράφετε θα τα δούμε και στο αμέσως επόμενο διάστημα όσον αφορά τη σύνθεση και την αξιοποίηση των προσώπων. Και φυσικά, μια και λέτε και για οικονομία και τι μπορεί να αλλάξει, θα δούμε και στον προϋπολογισμό. Έτσι, πλησιάζει αυτή η ώρα δηλαδή. Και εκεί τώρα και ο κ. Ανδρουλάκης θα δώσει το δικό του στίγμα. Μπορεί να ήταν πρόεδρος ως τώρα, φαντάζομαι θα θέλει να φέρει έτσι έναν άλλον αέρα, αλλά αυτά θα τα δούμε και στην πράξη. Θέλω να θυμίσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατέθεσε 8 βασικά σημεία της πολιτικής μας για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία. Προφανώς στη συζήτηση στον προϋπολογισμό αυτό θα γίνει με ακόμα πιο έντονο τρόπο, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τα μεγάλα θέματα. Τα μεγάλα θέματα έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής. Έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κρίση που επανέρχεται και επανέρχεται διαρκώς και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει μια λύση. Και κυρίως
ότι πρέπει να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα πλέγμα προστασίας, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, που πληρώνουν συνεχώς κάθε κρίση που έρχεται με το χειρότερο τρόπο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.